Στόχος μας το προσεχές διάστημα είναι να δώσουμε έμφαση στην περιοχή της Θράκης και στις ανάγκες που έχουν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με το μεγαλύτερο βάρος στο τελωνία προς όφελος και των πολιτών και των δημοσίων εσόδων, δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής από το τελωνίο των Κήπων, στον Εύρο, τελευταίο σταθμό της περιεδίας του στον Ομό. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε πως αν και έχουν γίνει ήδη σημαντικά βήματα, χρειάζεται να ενισχυθεί η παρουσία μας στην περιοχή. Η διαδικασία καταγραφής παραστατικών που έχουμε εφαρμόσει στο Ορμένιο με μεικτά κλιμάκια εφοριακών και τελωνιακών υπαλλήλων είναι ένα πρώτο βήμα και αποδίδει. Πρέπει όμως να ενισχύσουμε την παρουσία μας εδώ με ελεγκτές και με μέσα δίωξης. Το ευτυχές είναι ότι περιμένουμε να έρθουν από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου 4 X-Rays, τα 2 εκ των οποίων θα τοποθετηθούν στα τελωνία των Κήπων και του Προμαχώνα και φιλοδοξούμε να τα έχουμε καταστήσει πλήρως λειτουργικά το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου. Χαρακτηρίζει εξαιρετικά ελπιδοφόρα την επιθυμία και την επιμονή με την οποία δουλεύουν οι συνάδελφοι παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, εργαζόμενοι σε αντίξωες συνθήκες με περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων, έχοντας πολύ καλά αποτελέσματα. Διαπίστωση που, όπως είπε, δίνει και σε εμάς το κουράγιο να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να ενισχύσουμε τις υποδομές μας εδώ. Έχουμε κάθε λόγο να επιδιώξουμε την ενίσχυση της προσπάθειας που κάνουν με τα μέσα και τους ανθρώπους που χρειάζεται, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πιτσιλής. Στη διάρκεια της επίσκεψής του στο τελωνίο των Κήπων, ο διοικητής παρακολούθησε επίδειξη εντοπισμού χαρτονομισμάτων και ναρκωτικών ουσιών από τον τρίχρονο Άξελ, τον έναν εκ των 5 συνολικά σκύλων ανιχνευτών που διαθέτει ο μεθοριακός σταθμός. Μετά το πέρας της ολιγόλεπτης επίδειξης και αφού ενημερώθηκε για τις επιτυχίες των τετράποδων φρουρών των συνόρων, ο κ. Πιτσιλής είπε πως πρέπει να δούμε πώς θα ενισχύσουμε αυτό το πρόγραμμα γιατί έχει πολύ μεγάλη απόδοση σε χρήμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως μόνο ο ένας σκύλος που είναι εκπαιδευμένος για τον εντοπισμό των χαρτονομισμάτων έχει φέρει σε ένα μήνα περίπου 300.000 ευρώ. Ήρθαμε να επισκεφτούμε το συνοριακό σταθμό για να δούμε πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες εδώ, ποια είναι τα προβλήματα των υπηρεσιών μας, να ακούσουμε τους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους και να τους εξηγήσουμε και τις δικές μας δράσεις και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά δεδομένων των συνθηκών με τους οποίους λειτουργούμε.